Χιλιάδες γράμματα ηλεκτρονικά και χειρόγραφα παρέλαβαν τα κυπριακά ταχυδρομεία από τα παιδιά της Κύπρου και τα παρέδωσαν στον αγαπημένο τους Άγιο, τον Άγιο Βασίλη. Ξεκίνησαν η διαδικασία ηλεκτρονικά από τις 22 του Νοέμβρη και έκλεισαν η πλατφόρμα 16 του Δεκέμβρη, Post to Santa, από την ιστοσελίδα του ταχυδρομείου. Έχουμε παραλάβει περίπου 18.500 γράμματα, τα οποία απαντήθηκαν όλα σε γιορτινόν επιστολόχαρτον και γιορτινόν φάκελο. Μαζικά έφτασαν και χιλιάδες χειρόγραφα γράμματα, αφού πολλά παιδιά ήθελαν να στείλουν το μήνυμά τους παραδοσιακά και το συνόδευαν πολλές φορές με ζωγραφιές ή γλυκά για τον Άγιο Βασίλη. Βλέπουμε φέτος ότι έχει εξαλειφθεί τελείως το φαινόμενο του κορονοϊού. Κανένα παιδάκι δεν αναφέρει τον κορονοϊό. Ζητούν ηλεκτρονικά παιχνίδια, Playmobil, ζητούν όμως και δώρα για τους γονείς, τα αδερφάκια τους. Παιδιά, μαθητές αλλά και μεγάλοι έστειλαν στον Άγιο Βασίλη τις ευχές τους για καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά μαζί με τη λίστα για τα δώρα τους. Είχαμε σε κάποια γράμματα παιδάκια ζητούσαν από τον Άγιο Βασίλη να μην φέρει σε εκείνα δώρα, αλλά να μοιράσει δώρα σε παιδάκια που τα έχουν περισσότερο ανάγκη. Ξεχωρίζουν από τα γράμματα του Άγιου Βασίλη και αυτά των παιδιών που δεν ζήτησαν φέτος να τους φέρει δώρα, αλλά υγεία, χαρά και ειρήνη σε όλο τον κόσμο.